Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλημέρα σας. Ανάλογα από το εσείς γουστάρετε να βλέπετε τα βίντεό μου. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του World Championship. Όπως βλέπουμε στη βαθμολογία, στους δύο τελευταίους έχουμε μειώσει 10 πόντους από τους 40, έχουμε πέσει στους 30. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αρκετό, καθώς μένουν πολύ λίγοι αγώνες πλέον, 6 στον αριθμό. Και από ό,τι υπολογίζω, πρέπει να βγαίνω πρώτος και εκείνος δεύτερος και πάλι θα παιχτεί στο ντέρμπι. Πρέπει δηλαδή να βγαίνω πρώτος και εκείνος λίγο πιο πίσω, έστω και σε έναν-δύο αγώνες για να έχουμε ντέρμπι προς το τέλος της χρονιάς. Παρ' όλα αυτά, πάμε εδώ να συνεχίσουμε. Βλέπουμε εδώ ένα σπόσορα. Θα επιλέξουμε αυτόν εδώ και πάμε πλέον να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον οδηγό. Σίγουρα θέλουμε τον κινητήρα να μπορεί να μας δώσει κάτι παραπάνω. Θα το πάω στο 1,5 από το 1. Δηλαδή θα πληρώσω πάρα πολλά παραπάνω. Εντάξει, πήγε 1,51 σιγά και τι έγινε. Και πάμε και στα λάστιχα να κάνουμε το ίδιο. Βλέπουμε κάτω το κόστος. Αρχίζει και ανεβαίνει επικίνδυνα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το έκανα και αυτό. Έχουμε πλέον πάρα πολλούς πόντους. Και επίσης έχουμε και αρκετά χρήματα, που σημαίνει ότι η χρονιά τελειώνει, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Όπως και να έχει, περνάμε κατευθείαν στον αγώνα. Θα βάλω μεσαίο ρυθμό κινητήρα και τα super soft. Χάσαμε μία θέση, αλλά μικρό το κακό. Εδώ βλέπουμε ότι είναι δικιά μας η στροφή και έχουμε περάσει πλέον στην πρώτη, στη δεύτερη θέση, βασικά. Βιάζομαι ακόμα για να πω για την πρώτη θέση. Εδώ μου ξαναεπιτίθονται, είναι δίπλα μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτές τις στροφές. Δυστυχώς και να πάω πίσω του, δεν βγάζει κάπου. Α, και εδώ έχουμε μια σύγκρουση, πολύ ωραία. Η σκέψη μου ήταν να πω ότι δεν είναι όπως τον NASCAR, να πας πίσω του και να πάρεις τα κενά και να βρεθείς μπροστά του. Όπως να πω κιόλας ότι υπάρχει κι άλλο παιχνίδι με τον NASCAR, το ίδιο, η ίδια μορφή. Εκείνο βέβαια μπορείς να κερδίσεις πολύ πιο εύκολα. Κολλάς πίσω από τον άλλον, χαμηλώνεις την ταχύτητά σου στον κινητήρα και τον αφήνεις να σε παρασύρει με τον αέρα το δικό του. Έτσι φτάνεις να είσαι πίσω από τον πρώτο και να μην έχεις στήσει σχεδόν καθόλου τα λάστιχα. Μετά τα βάζεις full και απλά τους προσπερνάς. Το έχω παίξει, εντάξει, εύκολα κερδίζεις μέχρι και το πιο δύσκολο. Αλλά εδώ που μιλάμε για πίστες και έχει και στροφές και δεν έχει αυτή την αεροδυναμική, δεν είναι και τόσο ωραίο. Οπότε γι' αυτό επέλεξα να παίξω αυτό το παιχνίδι και όχι τον NASCAR. Όπως και να έχει, βρίσκομαι σχεδόν 4 δευτερόλεπτα από τον πρώτο, μόλις στην ένατη θέση. Το ρίσκο δεν βλέπω να αποδίδει και δεν το βλέπω να αποδίδει καθόλου κιόλας. Κοντεύω να πάμε στο 50% από τα λάστιχα, ενώ δεν μπορώ να επιτεθώ και θα έλεγα στους πρώτους. Βλέπουμε αυτόν που προηγείται στη βαθμολογία να είναι δεύτερος, να έχει τα medium, πιο σκληρή γόμα από όλους, τους πρωτοπόρους τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν βάλει ακόμη πιο σκληρή γόμα προς το τέλος του grid. Πάμε να δούμε τώρα ποια στρατηγική να επιλέξω. Να επιλέξω πάλι αυτή τη γόμα ή να βάλω την πιο σκληρή, τη soft δηλαδή, γιατί σε αυτές τις δύο θα παίξω σίγουρα, δεν θα πάω σε κάτι άλλο, super soft και soft. Απλώς δεν γνωρίζω τώρα τι να επιλέξω ακριβώς, γιατί σκέφτομαι να βάλω τέρμα τον κινητήρα προς το τέλος του αγώνα. Αλλά όπως και να έχει, βλέπουμε τώρα έχουμε αρχίσει και επιτεθόμαστε. Γιατί όλοι τους, μα όλοι τους, έχουν αρχίσει και χαλάνε τα λάστιχα. Εγώ δεν θα μπω ούτε σε αυτόν τον γύρο μέσα.
Θα μπω στον επόμενο σίγουρα. Και επιλέγω μια διαφορετική στρατηγική όπως έχω κάνει. Δεν θέλω να βάλω full τις μηχανές σε κανένα από αυτό εδώ κομμάτι. Για να με φτάσει μέχρι το τέλος λίγο, να έχω λίγο περισσότερο λάστιχο, ίσως είμαι πιο γρήγορος έτσι. Από το να τα δώσω όλα και στις τελευταίες δύο στροφές πριν πω να έχουν μηδενή στα λάστιχα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε 2,7, 3,2 τώρα. Έχει πέσει η διαφορά από τον πρώτο σίγουρα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αρκετή. Είπαμε πρέπει να τον προσπεράσουμε. Και με το ρυθμό που πάω ίσως προς το τέλος του αγώνα να μπορώ να επιλέξω και την πιο επιθετική μορφή του κινητήρα. Εδώ φτάνω κάποια αυτοκίνητα και μπαίνουμε όλοι μαζί στα pit. Να δούμε τώρα σε τι θέση και τι θέση θα έχει βγει ο επόμενος. Και βλέπουμε ότι ο πρωτοπόρος παραμένει πρώτος. Αν δεν κάνω λάθος έτσι, δεν είμαι και πολύ καλός σε αυτά. Και πάμε εδώ να επιτεθούμε, να δούμε, να περάσουμε τουλάχιστον αυτό το πόγιο εδώ μπροστά μας. Εδώ μπαίνουν και άλλοι στη μάχη, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν κουνηθώ από εκεί θα πέσουν πάνω μου. Και βρίσκομαι στην 8η θέση, πάρα πολύ μακριά από τον πρώτο. Πάμε να δούμε εδώ τώρα τι μπορούμε να σώσουμε. Ο πρώτος έχει φύγει πάρα μα πάρα πολύ. Εδώ να μπω στην τελευταία στροφή. Και αφού μας μένουν 2 γύρους, βάζω φουλ τις μηχανές, πρέπει να φύγω σίγουρα από αυτούς εδώ. Να βρεθώ κάπου που να έχει ανοιχτό δρόμο. Βρίσκομαι στην 5η θέση, τώρα στην 4η. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αρκετό, καθόλου αρκετό θα έλεγα. Με 8 δευτερόλεπτα, 7,5 τώρα δεν μπορείς να κερδίσεις έτσι τον αγώνα. Να κάνω μια προσπάθεια μπας και περάσω και αυτόν εδώ. Δεν μπορώ εδώ να τον περάσω σίγουρα. Μπορώ όμως να τον περάσω εδώ. Τους φτάνω γενικά. Απλά βλέπω τον πρωτοπόρο να μην μπορώ να φτάσω με τίποτα. Με τίποτα όμως. Ναι, τους φτάνω. Είμαι στη δεύτερη θέση. Και να δω τώρα πώς μπορώ σε ένα γύρο να μαζέψω 12 δευτερόλεπτα, που δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Πρέπει να τους κάσω κινητήρας. Ξέρω εγώ, κάτι πρέπει να γίνει. Άλλαξα λοιπόν λίγο τη στρατηγική μου. Παρ' όλα αυτά, δεν είδα να αποδίδει. Καθώς είχα λίγα παραπάνω λάστιχα από ό,τι είχα συνήθως, καθώς μετακινούσα το pit stop ένα γύρο μετά και είχα λάστιχα προς το τέλος, τώρα βλέπω ότι έχω βάλει φουλ τις μηχανές πιο πολλή ώρα, αλλά και πάλι δεν αποδίδει. Και μπαίνοντας στην τελευταία στροφή, στις τελευταίες εδώ 2-3 στροφές, ο άλλος έχει τερματίσει ήδη πρώτος, με τα λάστιχα του να έχουν σχεδόν διαλύσει. Οπότε δεν μένει παρά να αυξήσω κι άλλο τη δύναμη του αυτοκινήτου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όπως και να έχει, πάμε να δούμε τη βαθμολογία και όλα τα άλλα στον επόμενο αγώνα. Βλέπουμε, πήραμε 18 πόντους, πήρε εκείνος 25. Και πλέον αρχίζουν και στενεύουν πάρα πολύ τα περιθώρια. Όπως και να έχει, και αυτό το επεισόδιο θα το αφήσω κάπου εδώ. Δεν είμαι τρελά χαρούμενος, θέλω αυτό το πρωτάθλημα. Δεν πειράζει όμως, τι να κάνουμε, ό,τι βγει θα βγει. Ένα παιχνίδι είναι απλά.
Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Έως τότε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε ένα καμπανάκι για να σας έρχονται πρώτοι ειδοποιήσεις. Ένα like για να ανέβουμε κι εμείς. Και άμα θέλετε γράψτε κανένα σχόλιο. Έως το επόμενο βίντεο. Γεια χαρά. We'll be right back.